好，现在是在北京的儿童医院，这是儿童医院门诊前，现在好多孩子感冒了。Απίστευτες εικόνες έρχονται από την Κίνα. Τα νοσοκομεία παιδών και οι παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων ξεχυλίζουν. Οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός πρωτοφανού σχήματος ασθενών και κυρίως παιδιών που βρίσκονται αντιμέτωπα με λοιμώξεις του αναπνευστικού. The kind of illnesses that we're seeing are influenza, mycoplasma, pneumonia, which is a type of bacterial infection, RSV, a respiratory virus, and COVID-19. Ο μέσος αριθμός παιδιών που εξετάζονται στο νοσοκομείο παιδών του Πεκίνου ξεπερνά τα 7.000 ημερησίως. Και ενώ επικρατεί αυτή η χαοτική κατάσταση, η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας καθησυχάζει δίνοντας γραπτός απαντήσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με αφορμή το αίτημά του να ενημερωθεί. Οι κινέζικες αρχές δήλωσαν ότι δεν έχει ανιχνευθεί κανένα νέο ή ασυνήθιστο παθογόνο. Ούτε ασυνήθιστες κλινικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου του Πεκίνου και της Λιανονίνκ, αλλά μόνο η γενική αύξηση του αριθμού κρουσμάτων αναπνευστικών ασθενειών που οφείλονται σε γνωστά παθογόνα. Προτρέποντας τους Κινέζους όπως στηρούν τα βασικά μέτρα υγιεινής, όπως χρήση μάσκας και περιορισμό σε περίπτωση συμπτωμάτων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς. Εξάλλου, οι κινέζικες αρχές προημερών απέδωσαν τη ραγδαία αύξηση των αναπνευστικών ασθενειών στη φετινή χαλάρωση υγειονομικών περιορισμών κατά του κορονοϊού που μέχρι πρόσφατα εφαρμόζονταν στη χώρα.